κακό παράδειγμα τι θα κάνω. Εγώ λοιπόν τις τούρτες που έφτιαξα εχθές στο σπίτι της φίλης μου της Κατερίνας, στο Χολαργό, τις φτιάξαμε με ένα μιξεράκι χυρός φαφούτικο με ένα σύρμα, εντάξει. Θέλω να πω ότι είναι γλυκό ευκολάκι, δεν χρειάζεται. Τώρα εμείς εδώ έχουμε super bowl, super mixer, μην τρομάζετε, φτιάξτε το γλυκό, είναι πανεύκολο τα υλικά. Ελένη, είναι μόνο αυτά εδώ πέρα, το πιστεύεις. Κοίτα. Μην μου τα πεις 10 φορές, γιατί μετά τι να βγάλω γραμμή. Όχι, δεν τα επαναλαμβάνεις. Λέω πόσα λίγα είναι. Μία φορά το καθένα. Για ολόκληρη τούρτα. Εντάξει. Τίποτα. Τα υλικά είναι 1, 2, 3, 4, 5 υλικά για μία ολόκληρη τούρτα. Λοιπόν, χτυπάω στο μίξερ την μόρφα. 70% άπαχο γάλα, παρακαλώ, και 30% φυτικά λιπαρά. Άρα. Αχ, είχε αυτό το πλαστικό εδώ πέρα. Ωραία, ξέρετε κάτι. Επειδή... Όχι, πρέπει να βγάλω από κάτω τη βάση. Ξέρετε κάτι, χτυπιέται αυτό εδώ πέρα και γίνεται σαν τη γη, την έχω έτοιμη, εντάξει. Ούτως ή άλλως δεν θα το χτυπούσα γιατί κάνει θόρυβο. Εγώ φταίω. Μου έχει μείνει εδώ κάτω μια πλαστική βάση από αυτό εδώ πέρα, εντάξει. Λοιπόν, χτυπάμε τη μόρφα τη σκέτη, χωρίς ζάχαρη, δεν χρειάζεται, μια χαρά είμαστε. Και γίνεται έτσι. Εντάξει, μέχρι εδώ. Ο σκηνοθέτης λέει θέλει επανάληψη πώς κάνει το μίξερ. Κάνει το μίξερ. Τι θα κάνω, ρε παιδιά, τον μπαλώνω. Αφού έκανα πατάτα. Έχει μείνει από εδώ κάτω αυτή η βάση, η γκρι που είναι από τον άλλο το αυτό μπολ και δεν βγαίνει εύκολα, θέλει έτσι πετσέτα κτλ. Η φράουλα που τρώω μαζί με το παγωτό του ήταν μια μαγεία. Κάτσε, ξαναπες το, υποτίθεται και τη Αντιγή. Λέω, η φράουλα που τρώω μαζί με την μπάλα παγωτού που μου έβαλε από το παγωτό που έκανε την προηγούμενη φορά εδώ. Ήταν μαγικό. Αυτό το απλό πράγμα, το τόσο απλό, είναι το πιο πετυχημένο γλυκό στο εστιατόριό μου και σε πολλά άλλα. Να είμαστε δίκαιοι. Πολλοί σεφ βγάζουν τώρα την άνοιξη σούπα φράουλας με παγωτό στη μέση και είναι εξαιρετική. Εντάξει. Λοιπόν, έχει τυπηθεί σαν τη γη και πάμε να δείτε τώρα τι κάνουμε. Εδώ πέρα βάζουμε μέσα στο μίξερ, στο blender, αυτό ή το μικρούλι που έχετε στο σπίτι σας, τις μισές φράουλες από τα 500 γραμμάρια που σας λέω ότι χρειαζόμαστε, ένα μπλε κουπάκι φράουλες ή ένα διαφανές, έχει 500 γραμμάρια φράουλες. Τις μισές τις καθαρίζουμε και τις βάζουμε εδώ μέσα μαζί με τη ζάχαρη. Εντάξει, τις χτυπάμε, είτε εδώ στο Super Wow. Έτοιμο. 10 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Και μαζεύουμε τα υλικά μας. Έχουμε τη μόρφατ, έχουμε τις φράουλες αλεσμένες και εδώ πέρα μέσα θα ζεστάνουμε σε ένα κατσαρολάκι από αυτό το ζουμάκι φράουλας που φτιάξαμε, λίγο μια σταλίτσα. Γιατί το ζεσταίνουμε αυτό? Για να λιώσουμε μέσα τη ζελατίνη. Α, και τη ζελατίνη, γιατί εγώ την έφαγα, τη ζελατίνη. Όχι, εκείνο είναι σκέτος πουρές φράουλας που έφαγες, εντάξει. Τη ζελατίνη, πες μου και εμένα, γιατί τη βάζουμε? Για να σφίξει τούρτα. Θα φτιάξουμε ένα μους που θέλουμε να το φορμάρουμε αυτό μους, εντάξει. Α, μάλιστα. Okay, άρα έχουμε μέχρι τώρα μόρφατ, έχουμε ζάχαρη, φράουλες και ζελατίνη, εντάξει. Θέλω, παιδιά, στην κυριολεξία δευτερόλεπτα, ήδη έχει ζεσταθεί αυτό. Θα πάθετε πλάκα, έχω κάνει και δύο εκδοχές τούρτας. Η μία είναι τόσο γυναικεία, κοριτσίσκια και παραμυθένια, που θα πάθεις πλάκα, θα σ' αρέσει πολύ. Μ' αγαπάς καθόλου? Ναι, σε αγαπάω πάρα πολύ. Εσύ νομίζω ότι δεν με αγαπάς τώρα τελευταία. Α, δεν ντρέπεσαι. Α, δεν ντρέπεσαι. Έλα, βρε, πλάκα σου κάνω. Όλοι ξέρουν πόσο πολύ αγαπιόμαστε. Εντάξει, απλώς τηρούμε τους τύπους. Να μην κάνουμε σκάνδαλα. Τρομάζεις. Τυπικά στους διαδρόμους με την Ελένη. Γεια σου, κύριε Μενεγάκη, γεια σου, κύριε Καλίδη. Στον αέρα είμαστε λίγο πιο έτσι, ξέρεις. Γεια σου, Βασίλη μου, γεια σου, Ελένη μου. Λίγο φιλιόμαστε, ξέρεις. Λίγο φιλιόμαστε, ξέρεις. Λίγο. Καλέ, πάμε σε διαφημίσεις. Φιλάκια, τέτοια λέω, βρε. Τέτοια, διαφημίσεις.